Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε και τα μέλη της Επιτροπής για την παρουσία τους. Είναι προφανές ότι όλα έγιναν κατά τα προβλεπόμενα του νόμου. Έγινε ανοιχτή πρόσκληση και η επιλογή μας στο πρόσωπο του κύριου του κύριου Κωστόπουλου έχει να κάνει με την μακρόχρονη πείρα του και την γνώση του μέσα στον ίδιο τον οργανισμό, τον οποίο υπηρέτησε για πάνω από 2 δεκαετίες. Συνεπώς, θα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα καθήκοντα και να περάσει συνολικά ο οργανισμός την επόμενη μέρα. Αυτό που ήθελα να πω και εδώ θα ολοκληρώσω είναι ότι σε αυτά τα 2 χρόνια όπου η ΕΡΤ έπρεπε να ανοίξει, δυστυχώς λόγω εξωτερικών και εσωτερικών συνθήκων, κληρονομώντας και κάποιες εσωτερικές τρευλώσεις, τις οποίες πολύ θα θέλαμε να μην είχαμε κληρονομήσει εμείς ως διοίκηση, διέψευσε αυτούς που λέγανε ότι δεν θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Και οικονομικά, διότι συνεισφέρει στον προϋπολογισμό μόνο για το 2016 70 εκατομμύρια ευρώ, αλλά κερδίζει και κάθε μέρα για την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και με τα δελτία ειδήσεων και με τις εκπομπές πολιτισμού και με άλλες παραγωγές που βεβαίως άλλα κανάλια ιδιωτικά δεν μπορούν ποτέ να κάνουν. Περιττό βέβαια να πω για την παρουσία της ΕΡΤ στα μεγάλα γεγονότα, τα παγκόσμια, που είναι το μοναδικό ελληνικό κανάλι που τα καλύπτει. Και εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να υπογραμμίσω τον αναγκατάστατο ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης. Δηλαδή, αν έχω καλή πληροφόρηση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ιδιωτικά κανάλια δεν έχουν παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη. Μιλώ για τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι το εκτόπισμα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα είναι κάτι το απαραίτητο και για την κοινωνική και την εθνική συνοχή. Με τους περιφερειακούς σταθμούς, με τον ρόλο που παίζει στην ενημέρωση των πολιτών και τα ζητήματα τα οποία δεν έχει την πολυτέλεια να κρύβει κάτω από το χαλί. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι, αλλά ο κύριος Βενιζέλος ξαναθύμισε όλη την ιστορία. Κάποιοι βρίσκουν ενδιαφέρον, νομίζω, στο θέμα και είναι καλό να αναφερόμαστε. Λοιπόν, όταν... Όχι, δεν το έθιξα εγώ. Δεν το έθιξα εγώ, κύριε Βενιζέλο. Επιτρέψτε μου, και επειδή είστε και ο άνθρωπος ο οποίος έφερε το 1995 ένα νόμο, ο οποίος προέβλεπε επίσης αδειοδότηση και διαγωνιστική διαδικασία, νομίζω ότι και εσείς θα μπορούσατε να συμβάλλετε και να διαφωτίσετε για την Επιτροπή και τον ελληνικό λαό να μας εξηγήσετε γιατί δεν έγινε αυτό που προέβλεπε και ο δικός σας νόμος κάποια στιγμή. Εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε και δεν ξέρω τώρα αν είναι οι ευθύνες δικές σας. Εγώ έχω μιλήσει πολλές φορές γιατί δεν έγινε. Να τα αναζητήσω λοιπόν, αν πιάνομαι αδιάβαστος. Μισόπτο, ναι. Κύριε Παπά, μισόπτο. Ναι, τώρα μην κάνουμε διάλογο όμως. Ότι ήμουν υπουργός στη θέση σας, τύπου, ναι, και μέσω ενημέρωσης, έως την ψήφιση του νόμου. Α, την μάλιστα. Επομένη της ψήφισης μετακινήθηκα. Μάλιστα, από αυτό νομίζω πρέπει να καταγραφεί. Άρα δεν είχα την ευθύνη της εφαρμογής. Καταγράφεται ως υπονοούμενο, νομίζω, κύριε Βενιζέλο. Λοιπόν, καταγράφεται ως υπονοούμενο. Καταγράφεται ως ευθεία δήλωση. Ευθεία δήλωση. Λοιπόν, πρώτα, ότι ψηφίσατε τον νόμο. Εμείς, λοιπόν, κύριε Βενιζέλο, ως κυβερνητική πλειοψηφία. Όχι, νομίζω μιλήσατε αρκετά. Ένα λεπτό δώστε. Δεν είπα μία φράση ολικιών. Το θέμα είναι τώρα, μετά από τόσα χρόνια, όταν εσείς λέτε ότι ερχόμαστε εδώ για να βάλουμε μία τάξη, λυπάμαι που το λέω, αλλά αντί για την τάξη προκλήθηκε διπλή αταξία. Μάλιστα. Διπλή, λοιπόν, και τριπλή αταξία. Λοιπόν, αυτό. Είχαμε λοιπόν μία αναρχία η οποία ακριβώς υπήρχε διότι νόμος όπως ο νόμος Βενιζέλου δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Και εμείς είχαμε μία επαναστατική ιδέα. Λίγαν επαναστατική όπως απεδείχθη, να εφαρμόσουμε τον νόμο, ο οποίος προέβλεπε αδειοδότηση. Όπως φώναζε το Σύνταγμα και το Συνταγματικό Δικαστήριο σε αλλεπάλληλες αποφάσεις του, τις οποίες κάποιοι γράφανε στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Κύριε Τραγάκη. Τώρα, για την απόφαση όλα θα τα δούμε. Του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία πάρθηκε με οριακή πλειοψηφία, θα μου πείτε, μπορεί να μην έχει σημασία, έχει όμως την αξία της στην πολιτική, επειδή κάποιοι τείνουν να τα μηδενίζουν όλα, είχε και κάτι άλλο εκεί μέσα. Πρώτον, ότι τα κανάλια είναι παράνομα, λειτουργούν χωρίς άδεια και έπρεπε να καταβληθεί τίμημα. Και δεύτερον, ότι ακριβώς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν ήταν σε νόμιμη σύνθεση. Συνεπώς, πήγε στο κάλαθο των αχρήστων όλη η επιχειρηματολογία και όλη η πάρα πολύ οξία, πρέπει να πω, κριτική την οποία μας κάνατε, ότι ζητήσαμε να αλλάξει η σύνθεση του SURU τάχα μου για να το ελέγξουμε.
όταν πάψαμε τις θητείες των μελών, των τριών μελών τα οποία είχαν απομείνει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι η πραγματικότητα του 2017. Και εάν θέλετε να είστε παραγωγικοί, να μην αντιπολιτεύεστε την κυβέρνηση σαν να είμαστε στο 2016. Και λίγο πριν το διαγωνισμό, ο οποίος απέδειξε ότι μπορεί να καταβληθεί τίμημα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σας λέω, έχει πάρει κάποιες αποφάσεις στο ΕΣΟΡΟΥ και ορισμένοι ουρλιάζοντας αποδεικνύουν ότι το θέμα τους δεν ήταν η αρμοδιότητα του Υπουργείου. Διότι τώρα είδαμε και άλλες απόψεις να κομίζονται στο δημόσιο διάλογο για τις οποίες θα κληθεί και η αντιπολίτευση να τοποθετηθεί. Η Ένωση των Καναλαρχών λέει ότι δεν πρέπει να γίνει διαγωνισμός, δεν πρέπει να καταβληθεί τίμημα, να καταθέτουν μία αίτηση και να λαμβάνουν άδεια. Είναι μία πολύ ξεκάθαρη άποψη, η οποία ή την υιοθετείτε ή δεν την υιοθετείτε. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει και νομίζω ότι θα είναι πολύ αυστηρή η κρίση. Δεν είπε κανένας ότι δεν πρέπει να καταβληθεί τίμημα. Να καταβληθεί τίμημα, το είπα. Λοιπόν, την καταβολή. Το κεντρικό όμως ζήτημα είναι, και λυπάμαι που το επανέφερε και ο κύριος Βενιζέλος, η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης πετάει στον κάλαθο των αχρήστων την άποψη η οποία έλεγε ότι είναι απεριόριστος ο αριθμός των αδειών πανελλαδικής εμβέλειας που μπορεί να δοθεί. Η δική μας άποψη ήταν η άποψη των τεσσάρων, ούτως ώστε μόλις ολοκληρωθεί ο χάρτης συχνοτήτων να δούμε και τι φάσμα περισσεύει για να βγουν θεματικές άδειες. Διότι πρέπει εκτός από το χάρτη συχνοτήτων να ολοκληρωθεί και η διαπραγμάτευση, η οποία είχε και αυτή εγκαταληφθεί στα πλαίσια του ΣΕΝΤΙΦ για την κατανομή των συχνοτήτων με τις γειτονικές χώρες. Αυτή ήταν λοιπόν η δική μας η άποψη. Και έρχεστε εσείς που λέγατε ότι είναι απεριόριστες οι άδειες, να πείτε ότι έχετε δικαιωθεί. Εντάξει, μπορείτε να θεωρείτε ό,τι θέλετε. Τώρα είμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα. 7 άδειες, 400 εργαζόμενοι ανά άδεια. Ναι ή όχι. Απλά πράγματα. Προηγουμένως είπατε και 9. Είπα ότι από τις απόψεις που ακούστηκαν, από ό,τι έμαθα, μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, δεν ακούστηκε η άποψη για περιόριστες. Αυτό. Το άλλο μου ερώτημα αφορά το θέμα των ιδιωτικών σταθμών. Δεν ξέρω αν έχετε γνώμη, αλλά θέλω από αυτό τη γνώμη σας. Πόσους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, και το ρωτάω αυτό από την εμπειρία σας επί 40 χρόνια στην ΕΡΤ, πόσους νομίζετε εσείς ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς μπορεί να έχει η χώρα? Η ΕΡΤ πρέπει να παρεμβαίνει σε αυτό το θέμα, γιατί έχει παρέμβει η ΕΡΤ σε όλα τις τα δελτία και σε όλες τις αναφορές δημοσιογραφικές έχουν παρέμβει, παραδείγματος χάρη τότε που συζητείτε ο πρώτος νόμος σας, είχαν παρέμβει υπέρ των προτάσεων του Ινστιτούτου Φλωρεντίας, το οποίο τελικά από ό,τι απεδείχθη, είδατε τι έγινε. Η πορεία του είναι γνωστή, όπως είναι και γνωστή η πορεία του δικού σας νόμου στο Συμβούλιο Επικρατείας. Εντάξει, θα σας ακούσω. Επιτρέψτε μου, μισό λεπτό. Δεν είναι δυνατόν να λέμε τις ανακρίβειες για να δημιουργούν. Όχι, θα σας διακόψω. Όχι, να να μην λέτε ανακρίβειες, διότι το κάνετε συστηματικά. Αυτή τη στιγμή έχει οριστεί αριθμός αδειών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Οι ανοησίες οι οποίες εξτόμιζε η παράταξή σας περί απεριορίστου αριθμού δια του αρχηγού σας τις εξτομίζατε, έχουν πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων και είμαστε ενώπιον δύο πάρα πολύ σοβαρών ερωτημάτων. Έχει φύγει η αρμοδιότητα από το Υπουργείο και έχουμε δύο ζητήματα. Το τίμημα και αν θα διατηρηθεί η πρόβλεψη του νόμου για τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων. Μην προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις εδώ και να το παίζετε δικαιωμένοι. Λοιπόν, ολοκληρώσατε. Πρώτον, τη λέξη ανοησίες θα την πάρετε πίσω σε ό,τι αφορά. Δεύτερον, παρακαλώ. Ξέρετε λοιπόν κι εσείς ότι βγήκε από τη συνταγματικό ο νόμος. Δεν βγήκε. Όχι, δεν βγήκε. Τι βγήκε. Όχι, δεν βγήκε. Τι βγήκε. Δεν τον εφαρμόσατε τότε, αφού ήταν συνταγματικός. Ο νόμος, και σας καλώ να διαβάσετε. Το διαβάσαμε. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που τον εφαρμόσαμε. Και θα έπρεπε εσείς να μου πείτε, επειδή είστε το αρχαιότερο μέλος του Κοινοβουλίου, να μου εξηγήσετε γιατί 40 χρόνια δεν εφαρμόζονταν οι νόμοι οι οποίοι προβλέπανε διαγωνισμό. Λοιπόν, είναι και ο κύριος Βενιζέλος εδώ. Ολοκληρώσατε. Από τον νόμο Βενιζέλου προβλέπεται διαγωνισμό. Ολοκληρώσατε. Μπορεί να επανέλθω. Εάν πείτε πάρα πολύ χοντρές ανακρίβειες, θα ζητήσω ξανά τον λόγο. Ολοκληρώσατε. Η ανακρίβεια η δική μου ήταν που ζήτησα τη γνώμη. Αυτό είπα. Το ερώτημά μου ήταν συγκεκριμένο. Η δική σας ήταν ότι βγήκε αντισυνταγματικός ο νόμος, ο 4339, ο οποίος σας καλώ να διαβάσετε και τις τελευταίες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αφού βγήκε συνταγματικός, γιατί τον εφαρμόσατε. Δεν βγήκε.
τον εφαρμόσαμε, Πού τον εφαρμόσαμε. Και βάσει αυτού του νόμου θα γίνει ο διαγωνισμός, όσο και αν δεν το θέλετε. Λοιπόν, εσείς επιθυμείτε να μην γίνει διαγωνισμός και να μην υπάρξει τίμημα. Ωραία. Και να μην χρησιμοποιείτε την Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας για να δημιουργείτε εντυπώσεις. Αφού ολοκληρώσετε θα πάρετε και τις απαντήσεις. Ναι. Πρώτον, γιατί δεν εφαρμόσατε τον νόμο αυτό. Επιμένετε ότι είναι απεριόριστα τα κανάλια και οι άδειες. Θα απαντήσω εσένα. Επιμένετε. Να απαντήσω. Επιμένετε. Αφήστε να απαντήσω. Απαντήστε. Εάν εφαρμοστεί το ΤΑΦ 2 και γνωρίζετε ποιο είναι το ΤΑΦ 2, γνωρίζετε ότι μπορεί να υπάρξει μεγάλος μεγάλος. Επανέρχομαι. Αριθμός. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσετε. Λέω, είναι απεριόριστες οι δυνατότητες του φάσματος για άδειες. Ολοκληρώσατε. Λέω, είναι απεριόριστες. Σταματήστε τότε να ακούσετε. Επιμένετε. Σταματήστε να ακούσετε. Καταρχάς χαίρομαι που σας ρημουλκήσαμε στην άποψη ότι όλα είναι θέμα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ποτέ δεν από ήταν... την αρχή του νόμου. Αφού ήτανε... Σας παρακαλώ, μία φορά τοποθετηθείτε χωρίς να πείτε ψέματα. Τώρα δεν θα ξανακάνουμε τη συζήτηση, κύριε Τραγάκη. Κύριε Τραγάκη, ο νόμος 4339, όπως ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2015, είχε όλες τις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου. Δεν είναι τι σας αρέσει εσάς, κύριε Τραγάκη, είναι να προχωρήσουμε. Χαίρομαι που σας ρημουλκήσαμε να... ασπαστείτε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και όχι μόνο, και την Επιτροπή Ραδιοτηλεοπτικού, την ΕΕΤΕ. Γιατί εδώ σε αυτό το σημείο είχαμε ρωτήσει τότε τον πρόεδρο της ΕΕΤ, όταν εσείς επιμένατε ότι οι άδειες είναι 4 από το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και μας είχε απαντήσει με την ιδιότητα του καθηγητή σε ερώτημα δικό μου, ότι οι άδειες είναι από 8 έως 12. Ήτανε από 8... 6 είπε. Ο εν λόγω είπε 4 έως 6. Επιμένετε. Σας... Παρακαλώ τα πρακτικά. Μα επιμένω και τα πρακτικά να δούμε παρακαλώ και όλα τα να τα δούμε. Παρακαλώ δεν μπορεί να πάει μακριά. Παρακαλώ τα πρακτικά. Κύριε Τραγάκη, έχουμε πιάσει τα 10 σταματήστε λεπτά. Τώρα, δεν θα κάνουμε εδώ παρακαλώ τώρα τα πρακτικά. Μα είναι τόσο μάταιο. Παρακαλώ τα πρακτικά. Λέγατε πέρσι στον κόσμο ότι είναι απεριόριστες οι άδειες. Με μοναδικό σκοπό να μην καταβληθεί ούτε ένα ευρώ. Ως τίμημα, λοιπόν, παρόλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις οποίες λοιπόν, γράφατε στα παλιά σας τα παπούτσια. Ακούστε λοιπόν. Δεν έχετε και προσωπικές ευθύνες, κύριε Δραγάκη. Ακούστε λοιπόν. Θα κάνετε την αυτοκριτική σας. Ακούστε λοιπόν. Για 40 χρόνια αναρχίας. Ακούστε λοιπόν. Αφού κάνετε εσείς πρώτα την αυτοκριτική σας, γιατί επιμένατε για 4 κανάλια ενώ ξέρατε ότι γιατί. Αν εφαρμοστεί το ΤΑΦ 2 που μπορεί να εφαρμοστεί από το 2019, οι άδειες μπορεί να είναι. Οι άδειες μπορεί να είναι κύριε όλες Δραγάκη, αυτές. Κύριε Δραγάκη, διαταράσσετε συνεχώς, ανεβάζετε το κλίμα. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Πότε μπορούσαμε εμείς. Εμείς φέραμε... Όσα χρόνια γιατί δεν κάνατε διαγωνισμό. Δύο νόμους φέραμε. Όσα χρόνια γιατί δεν προχωρούσατε σε διαγωνισμό. Σας παρακαλώ. Δεν θα κάνουμε τώρα τον απολογισμό. Το θέμα της συνεδρίασης ποιο είναι. Τον κάλεσε ο κύριος Υπουργός. Κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι απολογισμό. Αλλά να πάρουν θέση για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος. Εάν δεν παρενέβαινε, δεν μπορεί με αφορμή άλλο ζήτημα να ανοίγω τα διαθέματα. Εγώ θα είχα ολοκληρώσει. Η παρατήρηση μου ήταν εάν η ΕΡΤ μπορεί να παρεμβαίνει υπέρ των θέσεων του Υπουργού όταν ο Υπουργός έλεγε τότε ότι από το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας οι άδειες που μπορούν να χορηγηθούν είναι μόνο 4. Είναι μόνο 4. Όχι ο Υπουργός. Είπα για την ΕΡΤ. Το ερώτημά μου είναι προς τον κύριο Κωστόπουλο. Σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, αποκαλυφθούν όλα. Άλλο δικαίωμα. Άλλη υποχρέωση. Άλλη ερώτηση. Έχετε, ναι. Εσείς συμφωνείτε με τις προσωπικές επιθέσεις κατά του κυρίου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών που έχει ο κύριος Τσαχνής και λυπάμαι που δεν είναι εδώ και θα το ρώταγα γι' αυτό. Και επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία από τα χρόνια που ήσασταν, θέλω να μάθω αν συμφωνείτε σε αυτό. Στο ότι ο κύριος Τσαχνής έκανε απευθείας προσωπική επίθεση στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, όταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι το τίμημα των 3 ευρώ τα οποία δίδουν τα νοικοκυριά θα μπορεί να πέσει στο μισό. Το χρηματικό ποσό δεν είναι μεγάλο. Το χρηματικό ποσό δεν είναι μεγάλο γιατί αυτό είναι συμβολικό. Αλλά από τα ειδικά που κατέθεσε η ΕΡΤ, είδαμε ότι επέστρεψε στον κρατικό προϋπολογισμό, μάλλον έδωσε 71 εκατομμύρια ευρώ. Από πού προήλθαν αυτά και με ποιο πώς τα επέστρεψε τα 71 εκατομμύρια ευρώ η ΕΡΤ στον κρατικό προϋπολογισμό. Το τελευταίο ερώτημα και κλείνω. Θα τοποθετήσετε γενικούς διευθυντές με ανοιχτό διαγωνισμό και αντικειμενική αξιολόγηση ή με διαδικασίες και τοποθετήσεις δικές σας προσωπικών ή της κυβέρνησης. Αυτές είναι ερωτήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Τραγάκη. Και κλείνοντας πάντως, και θα απαντήσω στον κύριο Υπουργό πάλι για μια ακόμα φορά,
δεν κάνετε καμία αναφορά στο ΤΑΒ2 και τι σημαίνει. Εσείς, ο οποίος πήγατε και ήσασταν παρόν στην εκτόξευση του πυράβλου για το δορυφόρο και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι διαδικτυακά θα ήταν καλό για τον τόπο. Και θα μπορούσατε από εκεί, όπως πολύ γνωρίζετε, να είναι οι άδειες πάρα πολλές. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο οι άδειες. Άλλο πράγμα τότε. Κύριε Τραγάκη, μην αλλάζετε κουβέντα. Είναι άλλο πράγμα τα κανάλια που έρχονται από δορυφορικές πλατφόρμες. Δηλαδή, εδώ θα πρέπει πόσες φορές να συνεννοούμαστε. Δηλαδή, τα κανάλια αυτά δεν είναι. Τα κανάλια αυτά δεν είναι μην μπερδεύετε με το πόσα προγράμματα παράγονται με τον τρόπο που μεταδίδονται. Τα κανάλια τα οποία μεταδίδονται μέσω των κυρίων συστημάτων και είναι γενικού περιεχομένου και έχουν και ειδήσεις και μεταδίδονται πανελλαδικά, είναι περιορισμένου αριθμού σε όλον τον ανεπτυγμένο κόσμο, πολύ περιορισμένου. Να σας ενημερώσω δε ότι, από ό,τι γνωρίζω, όταν συνεκλήθη το ΕΣΟΥΡΟΥ και συζήτησε για το πόσα κανάλια χωράνε, ακούστηκε μέχρι άποψη περί 9, αν δεν κάνω λάθος. Την οποία είμαι έτοιμος και δημοσίως να διορθώσω αν αποδειχθεί ότι δεν είναι έτσι. Αλλά προς Θεού, να συνεννοηθούμε για ποιο πράγμα συζητάμε, έστω. Απάντηση. Λοιπόν, εντάξει, τεχνικά, κύριε Τραγάκη, τι να κάνουμε εδώ εμείς. Ο κύριος Υπουργός κάνει μια παρανόηση μεταξύ high definition εκπομπής και στάνταρ. Διότι στα κανάλια στα οποία αναφέρεται στις άλλες χώρες... Φανταστείτε ότι τηλεθεατής. Λοιπόν, ελάτε κύριε Τραγάκη, στάνταρ. Τελείωσε τώρα. Εκπέμπουν αυτή τη στιγμή τα κανάλια μας, τα κανάλια όλα τα πανελλαδικά εκπέμπουν και σε υψηλή ευκρίνεια και σε τυπική ευκρίνεια. Αφήστε αυτή τα, αυτά είναι προχωρημένα, είναι για άλλους. Το κύριος Βεντζέλος τώρα. Κάνω δύο ερωτήσεις στον κύριο Κωστόπουλο και μια διευκρίνηση μετά για τον Υπουργό. Να